Ο πουρές του Δημήτρη είναι νερό. Είχε κάτι λάθος λίγο με το μπουρέ μου. Θα το κάνω ένα ρεντουξιόν τώρα και θα το κατεβάσω. Δεν είναι κάτι. Είναι νερό. Νερό είναι ο πουρές. Ο πουρές, ναι. Να το είδα. Δώσει Παναγιά. Ξέρω εγώ. Τα λάθη είναι κακή. Δεν θα πω ποτέ στον παράδεισο, αλλά δεν πειράζει. Τι χαρά πήραν όταν μου φύγει η Κανάτα με την κρέμα. Σχολιάζαν από πάνω ότι πάει, το χασε. Τι ωραία. Τα θύματα που οι μεγάλοι δεν μας βοηθάνε. Το είδατε σήμερα. Ζητάνε βοήθεια από τους μεγάλους και τους πετάνε στα σκουπίδια, όχι ηλικιακά. Ποιο είναι το ηθικό που βγαίνει από όλη αυτή την ιστορία, πες μας το ηθικό κομμάτι. Αύριο θα δουλέψουν σε κουζίνες. Θα πάνε και θα πούνε ότι ήμουν σε ένα διαγωνισμό μαγειρικής και ήταν κάτω 5 μάγειρες, αλλά ο ένας δεν φαινότανε. Γιατί τι σας έκανε, απλά είπε ότι στο διαγωνισμό είστε να κερδίσει. Μου φύγε το μπλέντερ. Ευτυχώς είχα 5 κουταλιές, τελευταίες μπήκαν. Να δώσει ο Θεός. Να δώσει, δεν ξέρω ποιος είναι να δώσει. Βλέπω τον εξώστη, μαγειράκια της Δεκάρας. Επί πινακίου φακής να κάνουν το σκοπό σκοπάκι. Αξία, μηδέν. Μίτσο, πώς γευστικά, κομπλέ. Ναι, ρε, ωραία. Είχα μόνο ατύχημα εκεί, ευτυχώς πρόλαβα. Και έσωσα και το κάνα ρεντουρίσμα και μπόρεσε και μου γίνε. Μπράβο, ρε, Μπομπένα. Είναι άκρος δηλαδή απογοητευτικό. Ακόμα και άνθρωποι που είναι στο διαγωνισμό και που είναι όπως ο Τζόναθαν, που όλοι θεωρούμε ότι είναι ένας εξαιρετικός μάγειρας, ένας ηθικός μάγειρας. Καθ' όλη τη διάρκεια που μαγειρεύω δεν μου λέει ούτε να και. Και όταν βλέπει ότι τελικά καταφέρνω και βγάζω πιάτο και θεωρεί ότι είναι και καλό γιατί βλέπει ότι έχω κάνει καλό γλασάρισμα στο ψάρι, μου κάνει και ένα. Μπράβο. Από ό,τι βλέπω, ναι, πρέπει να έχω περάσει. Νομίζω θα με δείτε πολλές φορές κάτω σε πιάτα αντιγράφης. Τι ωραία. Χριστέ μου, πού έχω έρθει, τι γυφτή. Δεν με ρώτησε ούτε ένας να μου πει θες βοήθεια. Ποιον έχω πειράξει. Ποιον. Είπαμε, ένας εναντίον όλων. Μαγικό. Αλλά τώρα είναι αυτό που με πεισμώνει και περισσότερο, ξέρετε. Και ειλικρινά μαγειρικά θα αρχίσω να τους πετάω έναν έξω από το παιχνίδι. Συγγνώμη κιόλας, να πω και λίγο κάτι γιατί δεν θέλω να το προσωποποιήσω. Σήμερα δώσαμε έναν άγωνα μαγειρικό και οι 5 κάτω. Φυσικά. Άκουσες κανέναν από τον εξώστη να μου πει Δημήτρη, σου καίγεται η κρέμα. Δεν άκουσα. Σου άκουσες καίγεται η κρέμα, κάτσε, αυτό είναι πληροφορία. Όχι, άκουσες εσύ. Σε αυτό έχεις δίκιο, εντάξει. Αυτό να ξέρετε ότι με δυναμώνει. Με δυναμώνει σαν Δημήτρη. Γιατί είναι άλλο ένα task να αποδείξω ότι ήρθα για να μείνω. Χατάκια δεν φεύγω. Είστε μικροί για να με διώξετε από ένα διαγωνισμό ο οποίος ήρθα και να μπορέσω δικαιωματικά να αποδείξω ότι μαγειρικά πρέπει να υπάρξω εδώ μέσα. Εκεί, θα με βάζουν ένα μαγειρεύω. Θα γυρνώ, θα μαγειρεύω, θα γυρνώ, θα μαγειρεύω, θα γυρνώ. Τι ωραία.